Δεκαετία του 1960. Ένας νεαρός τότε κληρικός από την Κρήτη υπηρετούσε σε ένα χωριό της Ανατολικής Μακεδονίας, ακριβώς δίπλα στους αρχαίους Φιλίππους. Αυτό το πανέμορφο μικρό χωριό κρατούσε την τουρκική ονομασία του ακόμα. Αλλά ο ιερέας παρατήρησε ότι τα περισσότερα από τα κορίτσια, οι κάτοικοι, τα βάφτιζαν με το όνομα Λιδία. Τότε ο ιερέας έμαθε από τους πιστούς του ότι αυτή η τοπική παράδοση ερχόταν από πολύ παλιά, γιατί οι προγονείς τους τιμούσαν με αυτόν τον υπέροχο τρόπο την πρώτη χριστιανή που βάφτισε ο Απόστολος Παύλος στην Ευρώπη, δηλαδή την Αγία Λιδία, όταν έφτασε στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Οι ίδιοι μάλιστα γνώριζαν και το μέρος που τη βάφτισαν και ήταν το ποταμάκι που περνά κοντά στο μέρος τους, δηλαδή ο ποταμός Ζυγάκτης ή Αγγίτης που ρέει συνέχεια, χειμώνα και καλοκαίρι. Τότε αυτός ο κληρικός αναρωτήθηκε πώς να βαφτίζει τα παιδιά αυτά με το όνομα Λιδία, αφού η εκκλησία μας δεν την είχε μέχρι τότε Αγίο κατά τάξη. Και αυτό το αίτημα και το γεγονός δεν άργησε να το μεταφέρει ο νεαρός κληρικός στον οικείο δεσπότη. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεάπολης και Θάσου, ο Αλέξανδρος, κατανόησε άμεσα το κενό που υπήρχε στα εκκλησιαστικά δρόμενα και τότε ξεκίνησε ταχύτατα τις διαδικασίες για την αγιωτοκατάταξη της Αγίας Λιδίας, της πρώτης Ευρωπαίας Χριστιανής και Αγίας. Το αίτημα μεταφέρθηκε γρήγορα στη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Τότε οικουμενικός ήταν ο Δημήτριος. Άμεσα η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης αγιοκατάταξε την Αγία Λιδία και μάλιστα ως εις Απόστολο. Ακόμα όμως δεν είχαν στεγνώσει υπογραφές των αρχιερέων πάνω στην πράξη αυτής της αγιοκατάταξης. Και ο Πατριάρχης Δημήτριος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την αδερφή του στην Αθήνα για να του μεταφέρει τον γνωστό καημό της, ότι η κόρη της και η ανιψιά του, αν και χρόνια παντρεμένη, δεν μπορούσε να κάνει παιδί. Ο Πατριάρχης Δημήτριος κατέφυγε στη Νέα Αγία που μόλις τότε η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης είχε αγιοκατατάξει, δηλαδή την Αγία Λιδία την εις Απόστολο. Δεν πέρασαν μέρες και καλά νέα αυτή τη φορά ήρθαν τηλεφωνικά στον Πατριάρχη. Η ανιψιά του ήταν έγκυος. Όλοι έμειναν έκπληκτοι από τη μεγάλη παρησία της Νέας Αγίας μας. Οι μήνες της κυοφορίας πέρασαν και η ανιψιά του Πατριάρχη Δημήτριου γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι ακριβώς τη μέρα που η Εκκλησία μας καθόρισε να τιμάται η μνήμη της Αγίας Λιδίας. Φυσικά, αυτό το κοριτσάκι ονομάστηκε και βαφτίστηκε Λιδία. Το όλο αυτό γεγονός με έκδηλη συγκίνηση το διατυμπάνιζε ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης σε κάθε ευκαιρία για να προσδώσει τιμή στη μεγάλη μας αυτή Αγία, την Αγία Λιδία. Η Αγία Λιδία εις Απόστολος από τα Άγια Χώματα της Μακεδονίας δίνει και σήμερα διαχρονικό μήνυμα σε όλο τον πλανήτη. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Σε Άγια Χώματα βαφτίστηκα από Άγια Χέρια του Απόστολου Παύλου. Βαφτίστηκα και ενδύθηκα Χριστό και μαζί μου βαφτίστηκε και ενδύθηκε Χριστό όλη η ελληνική Μακεδονία του Μεγαλέξανδρου και του βασιλιά Φίλιππου. Και μέσω αυτής ενδύθηκε ολόκληρος ο εθνικός κόσμος το ελληνοχριστιανικό πολιτισμό και αισθάνθηκε από τότε ανθρώπινα. Μία από τις πλέον συμπαθείς γυναικείες μορφές που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη είναι η μορφή της Αγίας Λιδίας από τους Φιλίππους της Μακεδονίας. Μάλιστα, η Αγία Λιδία θεωρείται πως είναι και η πρώτη χριστιανή Ευρωπαία γυναίκα και Αγία. Πληροφορίες για την Αγία Λιδία μας παίρνουμε αποκλειστικά από το Ιερό Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο. Ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του Τιμόθεο, Σίλα και Λουκά την άνοιξη του έτους 50 και ενώ βρισκόταν στην Τροάδα
είδε ένα σημαντικό όνειρο. Έναν Μακεδόνα, ο οποίος του είπε «Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν», δηλαδή όταν πας στη Μακεδονία, βοήθησέ μας. Ο Μεγάλος Απόστολος θεώρησε το όραμα αυτό ως εντολή του Θεού να περάσει στον ευρωπαϊκό χώρο και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Χωρίς να χάσει καιρό, επιβιβάζεται μαζί με τους συνεργάτες του σε ένα πλοίο και αποπλέουν στο λιμάνι της Νεάπολης, της σημερινής Καβάλας. Από την Εγνατία Οδό έφτασαν στους Φιλίππους, μια πολύ σημαντική ρωμαϊκή πόλη, η οποία απολάμβανε ιδιαίτερων προνομίων από την αυτοκρατορική Ρώμη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του άρχισαν να κηρύττουν σε διάφορα σημεία της μεγάλης πόλης, απευθυνόμενοι κυρίως στους Ιουδαίους. Είναι γνωστό πως ο Απόστολος Παύλος συνήθιζε να απευθύνεται πρώτα και να κηρύττει στους Ιουδαίους της Διασποράς σε κάθε πόλη, διότι σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε ήδη το υπόβαθρο της μονοθεΐας και της προσμονής του Μεσσία. Σε ένα από τα κηρύγματά του συνάντησε μία ομάδα Ιουδαίων γυναικών στην όχθη του ποταμού, στις οποίες κήρυξε τη νέα πίστη του Χριστού. Οι θεοφοβούμενες αυτές γυναίκες ακούσαν με πολύ προσοχή και ευλάβεια τα λόγια του άγνωστου Ιουδαίου. Ανάμεσά τους ήταν και μία σημαντική και γνωστή γυναίκα της πόλης, η έμπορος Λιβία, την οποία συνεπήρε το κήρυγμα του Παύλου και που ήταν από τις πρώτες που πίστεψε στον Χριστό. Η κόρη αυτή, η Λιβία, καταγόταν από την πόλη Θυάτυρα της Μικρασίας και ήταν αρχικά ειδωλολάτρησα. Φαίνεται όμως πως παρά το γεγονός ότι έζησε σε ειδωλολατρικό περιβάλλον και σε παγανιστική οικογένεια, δεν την ικανοποιούσε καθόλου η ειδωλολατρία. Δεν της ήταν εύκολο να λατρεύει θεούς και θεές ανήθικους και ανήθικες, οι οποίοι οργίαζαν μεταξύ τους. Έτσι, οδηγήθηκε και σύχναζε στον τόπο προσευχής των Ιουδαίων της πόλης, στις όχθες του ποταμού και προσελητίστηκε στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Ασχολιόταν με το εμπόριο της πορφύρας, το οποίο και την είχε κάνει πολύ πλούσια. Δεν παραμελούσε όμως να εκτελεί τα θρησκευτικά της καθήκοντα, τα οποία υπαγόρευε η Ιουδαϊκή θρησκεία. Τα Σάββατα πήγαινε μαζί με την υπόλοιπη Ιουδαϊκή κοινότητα στον χώρο που προσευχόντουσαν οι γυναίκες για να προσευχηθεί και εκείνη στον Θεό των Εβραίων. Όπως είπαμε, κάποιο Σάββατο ακούσε το κήρυγμα του Απόστολου Παύλου και σαγηνεύτηκε πάρα πολύ από την πρωτόγνωρη διδασκαλία του. Ως καλλιεργημένο και ανήσυχο πνεύμα, κατάλαβε ότι ο ένθερμος κήρυκας έφερνε ένα νέο ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα στην απελπισμένη και ταραγμένη ανθρωπότητα. Πίστεψε αμέσως τον Χριστό και ζήτησε από τον Απόστολο Παύλο να βαφτιστεί και εκείνος τη βάφτισε αμέσως στα γάργαρα νερά του ποταμού Ζυγάκτου. Με δάκρυα στα μάτια και καρδιά που χτυπούσε από ουράνια συγκίνηση και αγαλίαση, κάλεσε τον Παύλο και τους συνεργάτες του στο σπίτι της, όπου του ζήτησε να βαφτιστούν και τα μέλη της οικογένειάς της. Ύστερα, τους παράθεσε πλούσιο γεύμα και αβραμιαία φιλοξενία. Φυσικά ο Παύλος τέλεσε στο ευλογημένο σπίτι της και θεία ευχαριστία, η οποία και ολοκλήρωσε την είσοδό της και των οικείων της στην Εκκλησία του Θεού και την ένωσή τους με τον Χριστό. Η οικία της αξιώθηκε να γίνει πρώτη εκκλησία της Ευρώπης. Το μέγαρό της στέγασε την νεαρή εκκλησία των Φιλίππων. Η Αγία Λιβία ήταν ένα από τα επίλεκτα μέλη της εκκλησίας μας. Ως Αγία ανακηρύχθηκε πολύ πρόσφατα. Τιμάται ως εις Απόστολος και στο σημείο που έλαβε το Άγιο Βάφτισμα χτίστηκε υπαίθριο βαφτιστήριο. Στη σημερινή Καβάλα έχει χτιστεί λαμπρός ναός και βαφτιστήριο, το οποίο έγινε σημαντικό κέντρο προσκυνήματος και η όμορφη θρακική πόλη έγινε συνώνυμη πλέον με την Αγία Λιβία. Η μακάρια αυτή γυναίκα θεωρείται και η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, η πρώτη Ελληνίδα και Ευρωπαία, η οποία πολιτογραφήθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών.
Οι Άγιες Γυναίκες της Καινής Διαθήκης και γενικά της Αρχαίας Εκκλησίας αποτελούν μαζί με τους άντρες επάξια τους στήλους επάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η Εκκλησία του Χριστού μας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.